Οπότε αν μου πέσει κάτι κάτω, τσακ, μου πέφτει και το ξαναμασεύει. Ωραία, αυτή την πλούζα δεν τη θέλω, πέτατη. Πέτατη, δεν τη θέλω. Ρε πέτατη σου λέω, ρε πέτατη κάτω. Τίποτα. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο ARK: Survival Evolved. Στο Aberration. Στο Modded Aberration, όχι απλό. Διψάω. Θα αναρωτιέστε πως ανέβηκα εδώ πάνω, Μισό λεπτάκι να σας δείξω. Να πιω λίγο νερό πρώτα. Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορες αλλαγές εδώ στη βάση. Νομίζω σας τον είχα δείξει τον τοίχο γύρω γύρω. Είχαμε ένα μικρό σπιτάκι εδώ πέρα, το οποίο το μεγάλωσα και το έκανα έτσι μακρόστενο και πιάνει σχεδόν όλη τη βάση μέχρι εδώ. Έχουμε κάνει κάποια καινούρια tames. Α, μια αρκούδα. Conflagrant Dire Bear. Δεν είναι κανένα ιδιαίτερο level, αλλά έχει την ιδιότητα να φτιάχνει μέλη στο inventory της. Την έχω κάνει hits. Βλέπετε το σκηνή. Έχω μέσα στο σπίτι το hitching post. Την έχω κάνει hits, τις έχω ενεργοποιήσει στο wandering και παράγει μέλι. Κάτσε να το πάρουμε. Μέσα στο σπίτι τώρα έχουν γίνει φοβερές αλλαγές. Να κλείσω λίγο το φως γιατί είναι πολύ φωτεινά εδώ. Έχουν γίνει διάφορες αλλαγές εδώ. Έχω κάνει κάποια πράγματα εκτός κάμερας. Λοιπόν, αυτό εδώ που λέει Derp είναι ένα mod το οποίο οτιδήποτε πέφτει κάτω στο έδαφος το μαζεύει μέσα στο inventory του. Φυσικά δεν είχαν πέσει όλα αυτά κάτω, εγώ το έχω βάλει εκεί μέσα. Λοιπόν, βάλουμε και το μέλι εκεί. Τέλεια. Να στεκάρουμε αυτό λίγο το χρόνο. Τέλεια. Λοιπόν, οτιδήποτε πέφτει κάτω και κυρίως αυτό μας ενδιαφέρει για τους σεισμούς. Όταν κάνει σεισμό πέφτουν διάφορα πράγματα στο έδαφος. Αυτό εδώ, θα σας δείξω λίγο και την ακτίνα του, enable ring. Οτιδήποτε πέσει μέσα σε αυτή εδώ την ακτίνα, γύρω γύρω, ουσιαστικά μέσα σε όλη μας τη βάση, εκτός από μια ακρούλα εδώ στην άκρη, οτιδήποτε πέσει το μαζεύει. Κοιτάξτε να δείτε. Πετάω κάτω το long neck. Τσακ, το πέταξα. Πούντο, δεν υπάρχει. Έχει πάει εδώ μέσα. Να το. Οτιδήποτε πέσει κάτω, αυτός εδώ το μαζεύει και μπορούμε να το βρούμε εδώ. Επίσης, λειτουργεί και σαν ψυγείο ηλεκτρικό και δύο φορές καλύτερα από ψυγείο. Αν δείτε, ας πούμε, αυτό το μέλι πάνω μου λήγει σε 34 λεπτά, ενώ εδώ είναι 4 μέρες και 20 ώρες. Δεν λήγει ποτέ δηλαδή. Οπότε έχουμε βάλει εδώ αυγά, κίμπλς, Nameless Venom, Biotoxin, Polymer, όλα αυτά που μας ενδιαφέρει να μην λήξουν σύντομα. Όλο αυτό το Nameless Venom που το βρήκα, αυτό αναρωτιέστε. Λοιπόν, έχουμε εδώ αυτό το προκοπτόντον, σας το είχα δείξει την άλλη φορά, το οποίο κάθε λίγη ώρα, νομίζω τώρα το έχω κλείσει το wandering. Hits, enable wander. Okay. Λοιπόν, κάθε λίγη ώρα παράγει ένα από όλα αυτά που βλέπετε εδώ. Ένα από το καθένα. Και Nameless Venom, τα οποία όμως τα βγάζω εγώ από εδώ, τα Nameless Venom, και τα βάζω στο ψυγείο για να κρατήσουν περισσότερο. Το οποίο τώρα δεν έχουμε ψυγείο, έχουμε αυτό εδώ. Α, χελώνα μας. Λοιπόν, έκανα μια Glacial... όχι, πώς τη λένε. Ναι, νομίζω Glacial Carbonemys. Λοιπόν, αυτή η Glacial Carbonemys λειτουργεί σαν ψυγείο. Έχω πάνω με αυτά εδώ τα οποία λήγουν σε 6,5 λεπτά. Και αν τα βάλω μέσα στη χελώνα λήγουν σε 5,5 ώρες. Λειτουργεί σαν ηλεκτρικό ψυγείο. Αλλά μετά έβαλα αυτό και είδα ότι είναι δύο φορές καλύτερο, οπότε τη χελώνα δεν τη χρειάζομαι. Την είχα εδώ τη χελώνα για ψυγείο, αλλά τώρα έχω αυτό εδώ για ψυγείο. Λοιπόν, τι άλλο. Έχουμε κλείσει μέσα στη βάση αυτό εδώ το Charge node, το οποίο εδώ θα κραφτάρουμε elements αργότερα. Αυτό εδώ είναι το Corpse Retriever για να μαζεύουμε τα πτώματά μας. Ένα κρεβάτι. Μία πέτρα. Δεν είναι πέτρα. Είναι μυστικό ντουλάπι. Βάζω πράγματα εδώ άμα χρειαστεί, ξέρω εγώ, κάτι να αποθηκεύσω. Αυτό εδώ είναι το τραπέζιο που έκανα craft, αυτό εδώ. Το οποίο βγαίνει και σε μορφή μπλούζας. Μπορώ να το φορέσω πάνω μου και όπου πάω να μαζεύω τα πράγματα που είναι τριγύρω μου. Πόσο κάνει? Φτηνό είναι, κάνε ένα. Ωραία. Και εγώ τώρα μπορώ να το φορέσω. Απλά θα χάσω το φλακ. Εντάξει, 75 armor, 100... καλό είναι. Durability έχει? Δεν έχει durability, δεν σπάει, καλό. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, όπου πάω έχω γύρω... κάτσε να κλείσω την άλλη ακτή, να περίμενε. Hide... Πούντο, hide... Disable ring. Ωραία. Αυτό το κίτρινο που βλέπετε εδώ είναι που μαζεύω υλικά εγώ. Εντάξει, τώρα δεν έχει σεισμό, οπότε δεν έχει σημασία να το φοράμε. Και κάπως το απενεργοποιώ κιόλας με το N. Ωραία. Τσακ. Όχι. Τσακ. Ναι. Με το N το απενεργοποιώ. Δεν ξέρω αν απενεργοποιείται τελείως και δεν μαζεύει ή αν... για να δω. Κάτσε, πάω λίγο πιο άκρη. Εδώ. Πετάω κάτω αυτό. Είναι κάτω. Μόλις το ενεργοποίησα το πήρα. Οπότε αν μου πέσει κάτι κάτω, τσακ, μου πέφτει και το ξαναμαζεύει. Ωραία, αυτή την μπλούζα δεν τη θέλω, πέτατη. Πέτατη, δεν τη θέλω. Ρε πέτατη σου λέω, ρε πέτατη κάτω. Τίποτα. Καταπληκτικό. Λοιπόν, έλα, φτάνει αυτό. Αλλά θα την έχω μαζί μου την μπλούζα άμα... Όπα, να, σεισμός. Ωραία. Βασικά δεν χρειάζεται να βάλω την μπλούζα γιατί τώρα τα μαζεύει αυτός εδώ. Οτιδήποτε πέφτει κάτω. Και το καλό είναι ότι αν έρθει ένα roll rat εδώ απ' έξω και πετάξει τίποτε gems και τέτοια, θα τα μαζέψει αυτός. Επίσης μάζεψα γενικά από διάφορα wild roll rat, μάζεψα διάφορα gems που πετάνε κάτω. Και κατάφερα και έφτιαξα ένα Gas Collector. Όχι το S+, γιατί θέλει elements. Αυτό εδώ το απλό θέλει μόνο 20 red gems. Τα υπόλοιπα υλικά τα έχουμε. Και έφτιαξα ένα Gas Collector, το οποίο θα πάω να σας το δείξω σε λίγο. Αυτά εδώ όλα, από αυτό το άσπρο και αριστερά, είναι του Gaia. Φτιάχνουμε διάφορα πράγματα εδώ. Αυτό από το Forge μέχρι πέρα είναι ένα αντικείμενο όλο. Δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει έτσι μακρόστενο. Εδώ μέσα φτιάχνουμε όλα αυτά τα ingots και τα ore και τα περίεργα που έχει. Ό,τι βλέπετε εδώ το έχουμε πάρει σκοτώνοντας Divine και Dreadful. Δεν τα έχουμε φτιάξει, αλλά γενικά φτιάχνονται ψηλό εύκολα. Τέλος πάντων, άστο αυτό για την ώρα. Εδώ θέλω να σας δείξω, έχει διάφορα... Αυτά είναι drugs, συγγνώμη, consumables, elxirs, εδώ πρέπει να είναι. Για να μην ψάχνω, είναι ένα που λέγεται Frog Elxir. Μόνο μέτζο, νάρκο και τίντο, δεν είναι τίποτα. Φτιάχνουμε ένα τέτοιο. Και μόλις το φάω αυτό, για ένα λεπτό μπορώ και πηδάω ψηλά και δεν παίρνω καθόλου fall damage. Κοιτάξτε. Ζιον. Έτσι είχα ανέβει εκεί πάνω που με είδατε στην αρχή του επεισοδίου. Ζιον. Έχει πολύ πλάκα. Ναι. Και ζιον. Πω βλέπω μέχρι κάτω στη λίμνη. Τέλεια. Λοιπόν, άστα αυτό. Αλήθεια, αν το δώσω αυτό σε ένα ζώο, θα πηδάει και το ζώο έτσι ψηλά? Για να δω. Frog. Ξέρεις τι, φτιάξε 5. Πλάκα έχουν αυτά. Ωραία, φέρε μου ένα. Άστα τα άλλα εκεί. Να δώσω ένα στο Μίτσο. Τον λέμε Μίτσο, δεν τον έχουμε ονομάσει Μίτσο όμως. εδώ πέρα. Το έχω κλείσει αυτό έτσι. Έχω βάλει εδώ ένα teleporter. Και αν πατήσω να μεταφερθώ κάπου, έχω υπολογίσει ότι η ακτίνα είναι όσο είναι αυτό εδώ που έχω βάλει τα railings κάτω, ώστε να ξέρω να παρκάρω τα ζώα απ' έξω, να μην έρχονται και αυτά σε κάποια τηλεμεταφορά. Για να δούμε το Μίτσο. Είναι πιο ψηλά. Ναι, είναι. Κοίτα εδώ πόσο λίγο πηδάει αυτός. Και... ναι, πηδάει πολύ ψηλά. Βέβαια στον άνθρωπο είναι πιο αποτελεσματικό, αλλά ωραίο είναι και έτσι. Λοιπόν, γκάζ. Λοιπόν, βγάλω το αυτό λίγο έξω από τη τηλεμεταφορά. Έχω και χειρός βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Έχω βάλει ένα teleporter εδώ, στον γκάζ. Βλέπετε, πάει μέχρι εδώ. Ένα teleporter. Λοιπόν, γιατί με τηλεμετέφερα απ' έξω? Δεν μ' άρεσε αυτό, καθόλου δεν μ' άρεσε αυτό. Και το έχω δει και σε έναν άλλο YouTuber να συμβαίνει. Έχω βάλει εδώ το teleporter και με τηλεμετέφερε εκεί έξω. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω φτιάξει αυτό εδώ το δωματιάκι, όπου εδώ μέσα έχω, υπάρχει gas vein, υπήρχε από κάτω και έβαλα ένα gas collector και μαζεύουμε gas. Πάρα πολύ ωραία. Τα τζάμια τα έχω κάνει, θα τα βγάλω αυτά τα πλαίσια, απλά δεν είχα χρόνο τώρα. Τα τζάμια τα έχω κάνει να μπορούμε να βλέπουμε προς τα έξω, αλλά κάποιος που είναι έξω δεν μπορεί να δει μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Επίσης κάτι που ανακάλυψα, σας έλεγα τόσο καιρό ότι το S+ Glass είναι σαν stone structure. Δεν είναι stone, είναι metal. Κοιτάξτε, δεν παθαίνει τίποτα. Είναι μεταλλικό. Και λογικό είναι με τα υλικά που θέλει, τόσο metal και cementic paste. Λογικό είναι. Λοιπόν, και βγάζει γρήγορα, κοιτάξτε τώρα τα πήρα και είχε άλλα δύο. Βγάζει πολύ γρήγορα. Πάμε πάλι στο σπίτι. Τέλεια. Α, εδώ με έφερε. Πάλι λίγο δίπλα είμαι. Λίγο δίπλα, δεν με έβαλε ακριβώς από πάνω. Πρέπει λίγο να το φτιάξουν αυτό το mod. Γιατί αν βάλεις ένα τέτοιο δίπλα σε ένα γκρεμό, να σε βγάλει από έξω, θα πέσει κάτω. Λοιπόν, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να εξελισσόμαστε και να πηγαίνουμε προς τα κάτω. Και όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, βασικά να σας δείξω λίγο και τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα Industrial Forge. Αυτό είναι το Gaia Spoiler για να φτιάχνουμε spoiled meat, όχι ότι το χρειαζόμαστε. Φτιάχνει και charcoal και το είχα φάει μια φορά που βιαζόμουν να κάνω πολύ charcoal. Βλέπετε εδώ έχω 105 σφαίρες, βελάκια. Βιαζόμουν να κάνω πολύ charcoal και έβαλα και στο Industrial Forge και στο Gaia Spoiler ταυτόχρονα. Έχουν ακριβώς την ίδια ταχύτητα αν αναρωτιέστε, οπότε είναι το ίδιο. Αυτό είναι του Gaia και αυτό είναι Gaia και αυτό. Μετά αυτό εδώ είναι Pagnesia, το Ascension Portal που φτιάχνουμε όλα αυτά εδώ τα πράγματα και βασικά κάνουμε summon δικά μας boss. Αυτό είναι το κυρίως structure του Pagnesia, αυτό splash και τα λοιπά, Fabricator, Chemistry Bench, Grill, Generator, ένα μαύρο ντότο. Λοιπόν, αυτό εδώ το μαύρο ντότο είναι Conflagrant ντότο. Πού τα βρήκε τα berries? Βρε τα berries εδώ ρε. Λοιπόν, αυτό εδώ, κοιτάξτε. Αχ, το πήρε το βλάκας. Χέζει χέζει γκάζολιν. Αντί να βγάζει σκατάκια, βγάζει γκάζολιν. Βάλτε πάλι εδώ μέσα. Τέλεια. Αυτά. Ένα grinder για να... ό,τι δεν χρειαζόμαστε το κάνουμε grind. Αυτό το κάνει. Όχι. Grind. Όχι. Λοιπόν, ναι. Αυτό εδώ είναι το Kibble table όπου φτιάχνουμε kibbles. Raw metal βάζεις και φτιάχνεις ό,τι kibble θέλεις. Έχει εδώ τα πάντα όλα. Feeding trough. Έχουμε εδώ τα berries και τα λοιπά. Αυτά. Λοιπόν, τι σας έλεγα, θέλω να πάω να φτιάξω hazard suit για να πάμε λίγο προς τα κάτω να μαζέψουμε τίποτε red gems. Πολλά όμως, όχι αυτά τα 10-20 που παίρνουμε από τα rollrat. Και elementor για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τίποτε elements. Λοιπόν, όπως βλέπετε όμως τα hazard suit θέλουν concealed gas balls. Και αυτός ήταν ο λόγος που πήγα και έβαλα σήμερα το πρωί τον Gas Collector για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, φτιάξε ένα τέτοιο. Not enough resources to pull. Συγγνώμη, αυτό ήθελε 30 gas balls. Αυτό θέλει 20. Πω. Δεν έχουμε εδώ gas. Έχω άλλα 55. Κάτι μου λέει ότι δεν θα τα φτιάξουμε σε αυτό το επεισόδιο. Hazard. Εδώ. Συγγνώμη, τι μου λείπει. Δεν έχω blue gems. Οκ. Λογικό. Για να δούμε. Blue gems έχω 15. Και μήπως έχει μαζέψει αυτό εδώ τίποτα. 3. Ναι. 18 blue gems. Οκ. Hazard. Ναι, άμα έχω συνολικά 18 blue gems δεν πάω πουθενά. Άρα πάμε να μαζέψουμε blue gems. Αυτό θα κάνω στο σημερινό επεισόδιο. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να πάμε το trike. Άστα αυτό εδώ. Με το trike. Το trike μαζεύει πάρα πολλά gems. Πάμε να σας δείξω κιόλας. Τι είσαι εσύ? Α, να, τέτοια χελώνα είχα κάνει η tame που είναι ψυγείο. Glacial Carbonemys. Εδώ τα έχω μαζέψει όλα και δεν ξαναβγήκανε. Πάμε λίγο από εδώ να σας δείξω. Να φάω μερικά... Όχι, τέτοια. Ωραία. Γιατί έχει κάτι περίεργα εδώ. Ένα σαλιγκάρι τεράστιο. Θέλω να κάνω και ένα τέτοιο tame, να έχω semantic paste άπειρο. Αλλά για την ώρα θα κραφτάρω το semantic paste. Λοιπόν, να, εδώ έχει κρίσταλ. Λοιπόν, όπα, με δεξί κλικ τέλει. Κοιτάξτε, 160, 200, 300, 400 και παίρνει και κρίσταλ και green gems. Καλά, και stone άπειρο δεν το συζητάω καν. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Όψ, κάτι σκότωσα κατά λάθος. Ναι. 2.000 green gems. Ναι. Τέλος πάντων, το πιάσατε το νόημα. 3.000 green gems. Ό,τι ώρα θέλω έρχομαι και μαζεύω. Είναι έξω από το σπίτι μου και είναι και σχετικά μακριά, οπότε ξαναβγαίνουν. Αυτός ο κάρνος, γιατί είναι τέτοιο χρώμα? Είναι Gastly. Αχα, αυτό το Gastly είναι νομίζω του Gaia και είναι καινούριο, μπήκε σήμερα. 90.000 health. Και λέει μπορεί να δώσει πολλά souls. Για να δούμε. Ναι, πήρα 3 Dreadful και ένα πούντα. Πούντα. Να τα. Ένα Divine και 3 Dreadful. Συνήθως μου τα δίνει νομίζω στο δικό μου inventory. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε λίγο στην μπλε περιοχή. Αυτός δεν θέλω να μ' ακουμπήσει. Για πάμε λίγο στην μπλε περιοχή. Να μαζέψουμε μπλε gems. Όπου έχει γεμίσει γκάστλι ο χάρτης. Και αυτά εκεί λογικά τέτοια πρέπει να είναι. Δεν μου δείχνει. Τέλος πάντων. Από εδώ πάμε νομίζω. Τι είναι αυτό? Α, Primeval Phoenix, οκ. Okay. Δεν είναι της παρούσης. Δεν μπορούμε ακόμα να το κάνουμε. Εδώ νομίζω στρίβω δεξιά. Ναι. Και νομίζω εδώ δεξιά είναι το Gas Collector που είδαμε πριν. Κάπου εδώ πάνω, ναι, να το. Εδώ έχω βάλει το Gas Collector. Τι γίνεται ρε παιδιά. Με κυνηγάει κάτι. Όπα, τι είσαι εσύ. Ravager. Οκ. Okay. Λοιπόν. Κι άλλο Phoenix. Είναι η περιοχή τους εδώ. Όχι, δεν μπορώ να έχω τη σκιά του από πάνω μου, φοβάμαι. Κάτσε γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Από εκεί ήρθα. Εκεί πηγαίνω, ωραία. Για πάμε να δούμε. Από εδώ. Ωραία. Εδώ στρίβω αριστερά. Τι έχουμε εδώ. Μπράβο, φέρε άλλο ένα Dreadful Soul. Το χρειάζομαι. Τι με βαράει τώρα. Aberrant Raptor. Και Καρνόταυρος. Λοιπόν, είναι αναμένο το φως. Ναι, να βάλω λίγο γκάμα. Για πάμε. Ναι, ναι. Γεια σου και εσύ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει η μπλε περιοχή, η πράσινη περιοχή, με συγχωρείτε, και ξεκινάει η μπλε. Σοβαρά τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάω από αυτό το δρομάκι. Να τα πρώτα μπλε gems στην πράσινη περιοχή. Τι είσαι εσύ. Dreadful Guanodon, οκ, okay, λοιπόν. Οπότε μπορούμε να μαζέψουμε blue gems. Ενώ είμαστε ακόμα στη πράσινη περιοχή. Τι μου επιτίθονται πράγματα, κάνω δουλειά τώρα, φύγετε. Ωραία, λοιπόν, παίρνω εδώ μπόλικα πράγματα. Έλα. Δεν θέλω να ξυπνήσω και τον κύριο που κοιμάται εδώ δίπλα. Demonic Μεχαλόσαυρος, μόνο level 56. Άντε γεια. Πήρα και ένα Dreadful Soul. Έλα. Θέλω να πάρω όσο πιο πολλά μπορώ, ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να ξαναμαζέψω. Βασικά, εντάξει, κάποια στιγμή θα χρειαστούν πάλι. Νομίζω βλέπω και εδώ άλλη χάδη και αριστερά. Ας πάμε πρώτα εδώ. Αρθρόπλευρα. Έφυγε. Demonic αρθρόπλευρα. Νομίζω έχουμε μαζέψει αρκετά blue gems. Και γενικά εδώ είναι μια ήσυχη περιοχή. Όχι, βλέπω Ankylo. Τι Ankylo. Aberrant Ankylo. Ένα απλό Ankylo είναι. Χρειάζομαι το Pagnesia Ankylo. Δεν θυμάμαι πως το λένε, νομίζω Conflagrant Tankylo, ναι. Το οποίο ψήνει τα μέταλλα μέσα στο inventory του. Οπότε δεν θα χρειαζόμαστε καν να έχουμε Forge. Αλλά δεν ξέρω που βγαίνουν αυτά τα Conflagrant Tankylo. Και αν βγαίνουν εδώ στο Aberration. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα τα βρούμε. Λοιπόν, τα κρίσταλα φτάνουν για πάντα. Πού είστε, πού είστε. Κρίσταλ, ναι. Εδώ. 10.000 blue gems μαζέψαμε. Τέλεια. Πώς πάμε σπίτι τώρα. Από εδώ πάμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί έχω μαζί μου teleporter. Τσακ, base. και φτάσαμε σπίτι. Εδώ στη γωνίτσα, ωραία. Θα αφήσω το track εδώ κοντά για να μπορώ να τα κάνω pull αυτά που θέλω. Α, έχω εδώ, κάτσε να βγάλω τον γκάμα. Αυτό εδώ είναι Gaia Floor Torch. Έχει ένα κόκκινο και ένα μπλε, είναι γαμάτα. Hazard. Έχω φτιάξει μόνο αυτό. Οπότε τώρα φτιάξε μου ένα τέτοιο. Τέλεια. Ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο. Και ένα τέτοιο. Τι είναι αυτό? Hazard Suit. Τι μου λείπει? Δεν έχω gas balls νομίζω. Έχω 28. Έχω πουθενά αλλού? Gas balls. Όχι gasoline. Πρέπει να είναι στο C. Ναι, δεν έχω άλλα. Ωραία. Πάμε να πάρουμε. Φοβάμαι λίγο που θα με βγάλει εκεί απ' έξω, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Θα δούμε, μπορεί να ήταν και τυχαίο. Λοιπόν, gas. Για να δούμε. Α, με έβγαλε μέσα τώρα. Και ακριβώς πάνω στο τέτοιο εδώ, Και βλέπουμε εδώ απ' έξω γίνεται χαμός στα ζωάκια. Αλλά δεν φοβόμαστε τίποτα. Ερχόμαστε εδώ, παίρνουμε άλλα 43. Και επιστρέφουμε σπίτι. Base. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Πάρε τα balls. Hazard. Νομίζω μόνο αυτό το τελευταίο δεν κάναμε. Τέλεια. Φέρε τα εδώ. Για να δούμε. 1, 2, 3, 4, 5. Έτοιμο το hazard suit. Αυτά τα γάντια είναι σαν τα γάντια της κουζίνας που πλένουμε τα πιάτα. Απίστευτα. Οκ, λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια επεισόδια. Οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε γράψτε το κάτω στα comments και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!